Γεννήθηκε στην Άνω χώρα της Σύρου το 1905. Πέθανε στην Αθήνα, στον Κορυδαλό, το 1972, 8 Φεβρουαρίου. Πολύ φτωχή οικογένεια. Φραγκοσυριανή, δηλαδή καθολική το θρήσκευμα. Ο πατέρας του, ευκαιριακός εργάτης και πλανόδιος μουσικός. Θα πεθάνει πρόωρα, αφήνοντας ορφανά 6 παιδιά και τη γυναίκα του στην πιο μαύρη φτώχεια. Ο Μάρκος μπαίνει στη δουλειά από 7 χρονών παιδάκι. Εγκαταλείπει το σχολείο στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού και θα περάσει ολόκληρη την παιδική του ηλικία μέσα στην περιπλάνηση, την ξυπολυσιά, τις αρρώστιες, τη σκληρή δουλειά, την έσχατη ηλική εξαθλίωση. Τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο κόσμος των αδέσποτων και περιπλανόμενων, του λιμανιού, των τυχερών παιχνιδιών και των κακόφημων σπιτιών της Ερμούπολης.
Το 1917, 13χρονος λαθρεπιβάτης και εσωτερικός μετανάστης, φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά για να βρει καλύτερη τύχη. Ψηλός σαν γίγαντας, ρίχνεται στη βιοπάλη χωρίς όρια. Χαμάλης, λούστρος, εφημεριδοπόλης, μπακαλόγατος και σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα, γδάρτης στα σφαγεία. Λες κι ήταν Έλληνας μετανάστης στην Αμερική. Μάρκος Βαμβακάρης, αυτοβιογραφία. Μεγάλη βρώμα στα χασαποσφαγεία. Όπως όταν περάσεις από την αγορά που είναι τα χασάπικα, όμως περισσότερο, γιατί επέφτανε μεγαλύτερες βρώμες. Να πούμε, τα κόπρια, τα κάτουρα, χίλια δυο. Την είχαμε συνηθίσει αυτή τη βρώμα. Τότε ήμουν μικρός και δεν καταλάβαινα. Όταν όμως έμαθα τη δουλειά και έβλεπα το βόρβορο αυτό, είδα ότι δεν ήμουν άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Όμως δούλεψα για χρόνια σε αυτή τη δουλειά ως εκδορεύς. Από το 23 ως το 29-30 στα σφαγεία του Πειραιός και από το 30 ως το 35 στα σφαγεία Αθηνών. Το μπουζούκι το πιάνει για πρώτη φορά στρατιώτης το 1925 και τότε αρχίζει να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Μόλις αποστρατεύεται, εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια των πλανόδιων μουσικών του Πειραιά και τριγυρνάει με τον Μπάτη και τα όργανά τους από τεκέ σε καφενέ. Αργότερα θα γυρίσουν μαζί σχεδόν όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Σύρα, Πάρο, Άνδρο κλπ. Κλπ. Θα σβήσω και αν δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω.
στα καραβότσα κισματά μου μη γελάς. Πες μου το γιατί με μόρτης του καράς. Θα σβήσω κι αν δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω, θα λησμονήσω. Στα καραβότσα κισματά μου μη γελάς. Η πρώτη δειλή του εμφάνιση στη δισκογραφία γίνεται το 1932. Ηχογραφή για την Κολούμπια το «Εφουμέρνα με ένα βράδυ» και το «Ταξίμ Σέρφ». Το 1933 κυκλοφορεί με την Παρλοφόν το «Καραντουζένι» και το οργανικό «Αράπ», «Ζεμπέκικο». Το 1934 ο Σπύρος Περιστέρης, διευθυντής της Οντεών, τον καλεί να ηχογραφήσει για την εταιρεία του. Χαρακτηριστικός είναι ο Δερβίσης, που τραγουδιέται πάνω στην ίδια μελωδία «Ήχαβα» με το «Καραντουζένι». Σε αυτό το τραγούδι κάνει και τη διακήρυξη της δικής του ποιητικής τέχνης. «Εγώ δεν είμαι ποιητής, στιχάκια να ραδιάζω, μα μου τα φέρνει ο Ναργιλές και τα κατασκευάζω». Και την ίδια χρονιά, το 1934, έχουμε την πρώτη επίσημη εμφάνιση της ξακουστής τετράδας του Πειραιός στη μάντρα του Σαραντόπουλου στη Δραπετσόνα. Μα εγώ δεν είμαι ποιητής, τραγούδια να ταιριάζω. Μα εγώ δεν είμαι ποιητής, τραγούδια να ταιριάζω. Και μου τα παίρνει ο Άργυλες και τα κατασκευάζω. Και μου τα παίρνει ο Άργυλες και τα κατασκευάζω. Στο μαγαζί του αφεντικού μου, του Κονδύλι, καθημερινώς εσφάζομαι περί τα 30 γιδοπρόβατα, 4-5 γελάδια, 15-20 γουρούνια. Εγώ φούσκωνα τα πράγματα που σφάζαμε. Είχαμε κάποιο φυσερό, το οποίο ανοίγαμε μια τρύπα στο ποδάρι, το βάζαμε μέσα και το φουσκώναμε να τανίσει το δέρμα και να το γδάρουμε. Φούσκωνα και κάραμαγα τα σφαγμένα πάνω στα τσιγγέλια και έπαιρνα τα συγκυρισμένα αυτά από τα τσιγγέλια. Να έρθει η ώρα να τα πάρουν, να τα στείλουν κάτω στο μαγαζί. Και εγώ ήμουν υποχρεωμένος, εγώ ο ανειδίκευτος, να φεύγω μία-δύο η ώρα τα μεσάνυχτα, να πηγαίνω από πάνω από τον Άγιο Διονύση, στον Παρασκευά Κονδύλι, και να βάζω μπροστά με τον Αριστείδη το Μάστορα τα γελάδια και τα γουρούνια, και να τα πηγαίνουμε στα σφαγεία, κοντά στα λιπάσματα. Να ανάβουμε φωτιά για να τα ζεματίσουμε πρώτα τα γουρούνια και μετά τα γελάδια. Διότι στις 8-9 η ώρα περίπου θα ερχόταν ο γιατρός για επιθεώρηση. Μετά τον γιατρό άρχισε το μακελιό των γιδοπροβάτων. Τα αρνιά δεν τα σφάζω εγώ όταν έγινε μάστορας. Το πειραιώτικο ρεμπέτικο απαιτεί το χορό. Ένα χορό βηματιστό, προσωπικό, πάνω στους ράθυμους ρυθμούς του, είτε είναι σε εννιάρια και ζεϊμπέκικο, είτε σε τεσσάρια και χασάπικο. Μέγας δάσκαλος όλα αυτά, ο Μάρκος, δοκίμαζε πάντα τα τραγούδια του μόνος του, στο κέντρο, για να είναι σίγουρος ότι χορεύονται και χορεύονται καλά. Και μόνο τότε παραδεχότανε ότι τα τραγούδια αυτά ήταν καλά.
σου χέρια πήραμε βεργούλες και με τήραμε. Βεργούλες και με τήραμε. Τα δυο σου χέρια πήραμε. Σαν τα φυλάκια σου και τα γλυκά ματάκια σου και τα γλυκά ματάκια σου με κάψαν τα χυλάκια σου. Παλάτια θα σου χτίσω εγώ, να σε έχω μέσα μάριγο, να σε έχω μέσα μάριγο. Παλάτια θα σου χτίσω εγώ. Χέρια σου τα δυο, σκάψε τη γη σβάθια να μπω. Σκάψε τη γη σβάθια να μπω, να μη σε βλέπω και πονώ. Ήταν άριστος παίκτης του Τρίχορδου Μπουζουκιού, γνώστης δρόμων παλιών και ξεχασμένων και πλικισμένος με μια φωνή που γδέρνει τη μνήμη. Ας θυμίσουμε ακόμα τα πολλά και διαφορετικά χορδίσματα του Μπουζουκιού που κατήχε από ντουζένια ίσαμε αραπιέν. Είναι και αυτό μια πηγή έρευνας για να κατανοήσουμε καλύτερα την υφή του παλιού αδέσποτου και μάγκικου τραγουδιού. Thank you.
σκύλα με κάνες και λιώνω, με στη σκοτεινιά με πόνο. Το 1935 ο Μάρκος Βαμβακάρης ηχογραφεί και κυκλοφορεί την περίφημη Φραγκοσυριανή που έμελε να γίνει το διασημότερο χασάπικο σε όλη την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Υπογράφει εκατοντάδες τραγούδια και δίσκους όπου παίζει και τραγουδάει με δικούς του στίχους και μουσική και στα οποία ξεφυτρώνει εδώ και εκεί η παράδοση σαν τις αρχαίες κολόνες στις Βυζαντινές εκκλησίες. Ένα γεγονός που συνέβαινε έτσι απλά, από μόνο του, χωρίς να το επιδιώκει. Αντίθετα από ό,τι πιστεύετε, η μεταξυλική λογοκρισία δεν δυσκόλεψε πολύ το έργο του Μάρκου. Το παλιό και αδέσποτο ρεμπέτικο, που είχε κυρίως για πρότυπο με τα συγκερασμένα όργανα του, μπουζούκι, μπαγλαμάς, κιθάρα, χωρίς το βιολί με τις μοριακές παρέκτροπές του, έχει όλες τις λύσεις για να λειτουργήσει και χωρίς τα μπεμόλια που τόσο τρόμαζαν τον κύριο Ψαρούδα και άλλους ευρωπαϊστές της αστικής κουλτούρας. Να του φάνε
ψηλά του. Θα τραβάει τα μαλλιά του. Τον έκανουνε και λιώνει. Κι ύστερα το μετανιώνει. Τον έκανουνε και λιώνει. Κι ύστερα το μετανιώνει. Το 1940 εμφανίζεται στου Μάριου με τον Περιστέρη, τον Καρύπη, τον Κερομίτη και τον Παπαϊωάννου. Το 1942 παντρεύεται σε δεύτερο γάμο την Ευαγγελία Βεργίου. Στη διάρκεια της κατοχής το βρίσκουμε παρέα με το στράτο στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει καταφύγει και ο Τσιτσάνης. Μετά τον πόλεμο θα πορευτεί κουτσά στραβά στο περιθώριο της αθηναϊκής σκηνής και θα βρει συχνά τη λύση σε περιοδίες στην επαρχία. Η εμφάνισή του στην Αθήνα το 1949 στη διάλεξη του Χατζηδάκη στο Θέατρο Κεντρικών, πρόωρη ως προς την αναβίωση που θα ακολουθήσει, πιο πολύ θα τον τρομάξει παρά θα του δώσει επαγγελματικές προοπτικές επιβίωσης. Ψηλή στην τσέπη μου. Ποτές δεν αποτάσω. Κι όλα τα αδέρφια μου ξεχνώ. Βραμά να μάν, μόνος αμαστουριάσω. Κι όλα τα αδέρφια μου ξεχνώ. Βραμά να μάν, μόνος αμαστουριάσω. Περνάνε τα γονιά τα θεία.
δεκαετία του 1960 θα ξεκινήσει παράξενα και αντιφατικά για τον Μάρκο. Ενώ δηλαδή ο Μπιθικότσης τραγουδάει τα ματόκλαδα σε 45 δίσκο, ο τότε αρχισυντάκτης του ταχυδρόμου και καθηγητής Γιώργος Π. Σαββίδης το παρουσιάζει με φιλολογική διάθεση και ανάλυση στο κρατικό ραδιόφωνο, παραλληλίζοντάς το μάλιστα με τις γυμνοπαιδείες του Ερικ Σατί. Ο Μάρκος όμως, απομονωμένος στο σπίτι του στα πέρατα του Πειραιά, δεν βρίσκει δουλειά ούτε σε μαγαζί, ούτε στις δισκογραφικές εταιρείες. Το καλοκαίρι του 1961 γυρίζω την πρώτη μου ταινία, «Μικρού μήκους», «Διπλωματική εργασία» όπως τα λέγαμε σήμερα. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Συγχρόνως δουλεύω βοηθός του Γκρέκ Τάλας στην ταινία «Κατηγορούμενος ο Αίρος», αρχικός τίτλος «Δεσποινής βιομήχανος». Πείθω τον Γκρέγ, αντί για Γαβαλά ή Καζαντζίδη, να φέρω με τον Μάρκο να τραγουδήσει στην ταινία. Ευκαιρία γύρευα να γνωρίσω από κοντά τον άνθρωπο που θαύμαζα. Η εταιρεία με δυσκόλεψε ώσπου να μου δώσει τη διεύθυνση. «Τι τον θέλετε το γέρο, αυτός είναι εξοφλημένος». Γίνομαι έξαλλος και τσακώνομαι. Παίρνουν τηλέφωνο τον Γκρέγ και τους ζητούν να με απολύσει. Εκείνος, αληθινός μάγκας και εξηγημένος, αυτός ο υπέροχος Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης, παίρνει την ευθύνη πάνω του. Ξεκινάω και πάω στην κοκκινιά. Δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον γίγαντα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, που κάθισε και καθόταν με τις ώρες να μιλάει και να λέει σε αυτόν τον 25χρονο μελαχρινό τσόγλανο, που σύν της άλλης είχε κάνει και μια ταινία πάνω στο τραγούδι του, χωρίς να του ζητήσει την άδεια. «Καλά έκανες», μου λέει. «Μόνο που άμε ρωτούσες, θα σου διώθωνα τα λόγια που μου άλλαξε ο Μπιθικότσης. Τα ματάκια σου, αδερφούλα, τον ατάστρι, τ' άλλο η πουλια». Ο μικρός Τέλειος, κοντό παντελονάκι, επιστρέφει από το σχολείο
και παρακολουθεί με περιέργεια τον μπαμπά του να κουβεντιάζει με αυτό τον νεαρό Αθηναίο. Η κυρία Βαγγελιό μας φτιάχνει καφέ και μας φέρνει γλυκό του κουταλιού. «Έχω παίξει και σε ταινία», μου λέει ο Μάρκος. «Ήταν το ραντεβού στην Εδιψώ του Παπαδαντωνάκη». Ο παραγωγός και σκηνοθέτης Αντώνης Παπαδαντωνάκης, θρυλική μορφή του πολύ παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ήταν ο πατέρας της Φλέρη Νταντωνάκη. Η ταινία δεν βρέθηκε ακόμα. Φέρνω τον Μάρκο σε επαφή με τον παραγωγό της ταινίας. Το δασκαλεύω να μην τον ρίξουν στα λεφτά. Βγαίνει από το γραφείο του Σκουλικίδη, τα έχει χαμένα. Μου δίνει 15.000 δραχμές, μου ψιθυρίζει. Τρομάζω, είμαι έτοιμος να κάνω φασαρία στο γραφείο. Μα όχι, μην κάνεις έτσι παιδί μου, είναι πολλά τα λεφτά που μου δίνει. Θέλω να πληρώσω και τους μουσικούς. Έτσι, από υποχρέωση. Είδα και έπαθα να τον πείσω να μην το κάνει αυτό. Υποχωρώ και συμφωνώ μόνο να πληρώσει τον μαθητή του, τον Καρανικόλα. Στο στούντιο Αέρα, εκεί στις Τοάπες Ματζόγλου, η χολύπτης είναι ο αδικοχαμένος Συφισιγανός. Του είχε δώσει ένα ψηλό εσκαμπό να καθίσει μπρος στο μικρόφωνο. Ψηλός και ανοικονόμητος ο Μάρκος, νιώθω πως έχει κάποια ανησυχία. Τον πλησιάζω. «Δεν με βολεύει αυτό το ψηλό σκαμνί», μου λέει. «Για ρώτησε σε παρακαλώ τον κύριο Χολύπτη, μπορώ να πάρω αυτή τη ψάθινη καρέκλα?» Τραγική αναδρομή. Ο Σύφης Σιγανός σκοτώθηκε το 1990 όταν ανέβηκε σε ένα στενό εσκαμπό να αλλάξει τη λάμπα
του σπιτιού του. Στο στούντιο γυρίζουμε τη σκηνή του Λαϊκού Κέντρου. Με τα τραγούδια playback φυσικά. Πρόβες με τα φώτα. Ένας γεροκομπάρσος έχει πάθει πλάκα. Ήρθε για ένα κοπιαστικό μεροκάματο μες στη νύχτα και βρήκε μπροστά του τον Μάρκο Βαμβακάρη. Κλαίει από συγκίνηση. Τον πλησιάζει. Πλησιάζω κι εγώ, ο τακουστής. Μάρκο μου, του λέει, μόλις βγήκα από τη φυλακή, δεν έχω πολλά λεφτά, το μεροκάματό μου μόνο, να ακούσω από σένα τον Ισοβίτη να ξεχαρμανιάσω. Κι ας πεθάνω ύστερα. Κράτα το μεροκάματό σου, ρε μάγκα, και πιάσε μια καρέκλα εκεί στη μέση. Κι άμα θες, χόρεψε το κιόλας. Θα παίξουμε μόνο για πάρτι σου. Καλή λευτεριά. Δοξάζω το Θεό που αξιώθηκα να ακούσω τέτοια εκτέλεση του Ισοβίτη.
πράγμα δεν σταματάει εδώ. Έρχεται η ώρα για πρόβα με μουσική. Ακούγεται το ταξίμι και η ορχήστρα είναι όλη ακίνητη. Ο Καρανικόλας δεν ήρθε. Έχει μαγαζί. Στοπ, φωνάζει ο Γκρεκ Τάλας και μου κάνει νόημα. Κύριε Μάρκο, του ψιθυρίζω, πρέπει να κάνετε πως παίζετε από την αρχή του τραγουδιού. Από την αρχή που ακούγεται το ταξίμι. Φαίνεται πολύ στενοχωρημένος. Δεν κάνει, παιδί μου. Σε μας το ταξίμι ανήκει σε αυτόν που το παίζει. Δεν είναι σωστό να κλέψω εγώ το πρόσωπο του Καρανικόλα, του μαθητή του. Είπατε τίποτα? We'll be right back.